Και έχουμε κάποια πλάνα από τη συνέντευξη τύπου, έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου και είναι και φωτογραφίες Μητσοτάκη με Ζελένσκι. Έχουμε εδώ και τις πρώτες πληροφορίες. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει την επίμαχη στιγμή της έκρηξης, ότι είχε προηγηθεί η ξενάγηση από τον κύριο Ζελένσκι στο λιμάνι της Οδυσσού, που οι υποδομές του υπέστησαν πολλές καταστροφές, και την ώρα περιγράφει ο ίδιος που έμπαιναν στα αυτοκίνητα άκουσαν σιρήνες και λίγο μετά μια μεγάλη έκρηξη. Ήταν πολύ κοντά, δεν μπορούμε εμείς να υπολογίσουμε. Άρα κάτσε τώρα, γιατί αυτό που λες είναι λίγο διαφορετική εικόνα και προφανώς είναι η σωστή εικόνα, γιατί τα έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από αυτή που είχαμε στην αρχή. Άρα λοιπόν έχουν φτάσει και οι δύο αποστολές στην Οδυσσό και βεβαίως γίνεται μια ξενάγηση. Άρα Ζελένσκι και Μητσοτάξη είναι μαζί. Αυτό, μαζί στο λιμάνι. Συγγνώμη, το κάνει λίγο χειρότερο. Δηλαδή λέγαμε πριν, βέβαια, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι συνέκλειναν στην πόλη η ελληνική αποστολή υπό τον Πρωθυπουργό και η ουκρανική υπό τον κύριο Ζελένσκι για να συναντηθούν. Η επίθεση Όχι. έγινε αφού είχαν συναντηθεί και βρίσκονταν στην πόλη. Επειδή στην πόλη η δεν είναι η επίθεση, δεν πατήσαν ένα πύραυλο οι Ρώσοι να πάει εκεί που πήγε. Βέβαια. Το στείλανε να πάει εκεί που πήγε. Ήταν μαζί Μητσοτάκης και Ζελένσκι. Πήγαιναν προς τα αυτοκίνητα, άκουσαν τις σιρήνες, αυτό περιγράφει ο Πρωθυπουργός, άκουσαν τις σιρήνες και λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη, αφού είχαν επιβιβαστεί στα αυτοκίνητά τους. Και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να πάνε στην Ουκρανία, γιατί εκεί είναι ο πραγματικός πόλεμος, και για να βιώσουν αυτή την εμπειρία από πρώτο χέρι. Γιατί άλλο είναι να το ακούς και να το βλέπεις στην τηλεόρασή σου, και άλλο είναι να είσαι εκεί και να βιώνεις αυτό που βιώνει εδώ και είναι ο Ουκρανός. Φωτογραφία που βλέπετε, αν πάρουμε αυτό και τα γράμματα τα δικά μας, τα σούπερ που λέμε στη γλώσσα μας, θα δείτε και το ταμπελάκι Οδυσσός 6 Μαρτίου από τη συνέντευξη τύπου. Δεν θέλω να βιαστούμε να πούμε συμπεράσματα ή να κάνουμε εκτιμήσεις. Όμως, αυτό που λέμε ότι προφανώς το χτύπημα των Ρώσων δεν έχει γίνει τυχαία. Έχει στοχευτεί η πόλη όπου ήξεραν ότι είναι ο Μητσοτάκης και ο Ζελένσκι. Και προδήλωση είναι ένα χτύπημα το οποίο έχει να κάνει με μήνυμα προς τον Ζελένσκι και προς τη Δύση. Δηλαδή στο πρόσωπο του Μητσοτάκη μιλάνε σε όλους τους δυτικούς ηγέτες. Αλλά όταν στέλνεις κάπου ένα πύραυλο, το πού ακριβώς θα πάει και το τι θα κάνει, το υπολογίζεις, δεν το ξέρεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν ένα χτύπημα κοντά ή εκεί που ήταν και οι δύο, με όλο το ρίσκο που θα είχε. Και μένω σε αυτό για να μην το δραματοποιούμε. Αλλά και δεν είναι βαριά ιστορία, δεν είναι απλό αυτό που έχει γίνει. Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια μέρα στο Βουκουρέστι σήμερα γίνεται το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο στο Βουκουρέστι στη συνέχεια τώρα πηγαίνει και ο Πρωθυπουργός με την ελληνική αποστολή. Και ένα από τα κυρίαρχα θέματα είναι η Ουκρανία. Άρα λοιπόν τώρα ένα λεπτό. Ναι, και η θέση της όλα συνδυάζονται. Της Ελλάδας είναι ένα δεδομένη. Αν μπορούμε, κυρία Λαζάνη, να δούμε τώρα ξανά το πλάνο λοιπόν, γιατί την ώρα της επίθεσης διακρίνεται σε αυτά τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social, διακρίνεται μια αυτοκινητοπομπή. Επειδή όταν ξεκίνησε η εκπομπή λέγαμε ότι μάλλον είναι, πιθανολογούσαμε ότι μπορεί να είναι η αυτοκινητοπομπή του Έλληνα Πρωθυπουργού, αφού λοιπόν ήταν μαζί, είναι πιθανό να είναι και οι δύο σε κάποιο από αυτά τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε δύο βανάκια στους δρόμους της Οδυσσού, είναι η στιγμή που γίνεται η πυραυλική επίθεση. Πιθανώς λοιπόν να είναι Μητσοτάκης και Ζελένσκι μαζί σε κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν είναι σε κάποια από τις λιμουζίνες ή αν είναι στα δύο βαν αυτό, τα οποία είναι το ένα πίσω από το άλλο. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια επίσημη αποστολή εκεί. Είναι ο κύριος Παπασταύρου, η κυρία Πελώνη, είναι ο Διευθύντριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, η κυρία Κάπη. Είναι η κυρία Κάπη, βέβαια. Λοιπόν, Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Είναι όλοι καλά και αυτό είναι που έχει σημασία.